Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος και ήρθα για μια ακόμα ανάλυση. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που θέλω πάρα πολύ να μελετήσω. Έκανα μια σύντομη μελέτη, έβγαλα τα συμπεράσματά μου και αυτή τη στιγμή θα το αναλύσω μπροστά σας. Είναι ένα βίντεο λίγο περίεργο, αν και εγώ σας συνηθίζω περισσότερο σε αναλύσεις τύπου επιστήμης, το συγκεκριμένο έχει μέσα και λίγη επιστήμη. Γιατί συνδυάζει λίγο τα όνειρα. Που για μένα ειδικά βλέπω πολύ συχνά όνειρα. Καλά, εντάξει, ο κόσμος καθημερινά βλέπει όνειρα. Δεν είμαι εγώ ξεχωριστός, επειδή βλέπω κάθε μέρα σχεδόν. Αλλά το θέμα είναι να το αντιλαμβάνεσαι. Θα ξεκινήσουμε τώρα. Απλά δείτε τι έχω μπροστά μου. Έχω ένα δεματάκι. Αλλά δεν ξέρω. Βασικά ξέρω τι έχει εδώ μέσα, γιατί εγώ το έχω παραγγείλει, έλεος. Αλλά δεν θα το ανοίξω σε αυτό το βίντεο. Γιατί περιμένω άλλο ένα δεματάκι. Το οποίο δεν ξέρω πότε θα έρθει. Θα το ανοίξουμε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Δεν ξέρω τι έχει μέσα. Φαίνεται πολύ τετράγωνο. Σαν βιβλίο μου κάνει. Λοιπόν, λέτε, α, είναι από τον Ιαννό. Άρα είναι περιοδικό. Είναι για μένα. Ο δόμος δεν θα το πω ποια είναι. Αθήνα. Αποστολέα, εντάξει, δεν μας νοιάζει. Ένα τεμάχιο. Ένα κιλογράμμ βάρος. Και ωραία. Οπότε θα το δούμε κάποια στιγμή, δεν λέω τώρα, κάποια στιγμή. Λοιπόν, όπως σας είχα κάνει σε ένα προηγούμενο βίντεο, ένα βίντεο ενημέρωσης, ας το πούμε έτσι, κάτι από εδώ το έχω, έχω κάνει για το ποια θέματα θα αναλυθούν τις επόμενες μέρες. Καθώς οι αναλύσεις επιστρέφουν δυναμικά στο κανάλι μου. Τον τελευταίο καιρό δεν σας είχα συνηθίσει τόσο πολύ σε αναλύσεις, σας είχα συνηθίσει σε άλλα θέματα. Και συγγνώμη αν σας κούρασα, γιατί καταλάβατε ότι έγινε λίγο κουραστικό. Εδώ πέρα έχω όλα τα θέματα που θα αναλυθούν. Να σας πω λίγο, να σας διαβάσω ποια είναι, για παράδειγμα. Λοιπόν, θα αναλύσουμε το Νεκρονόμικον, το περίφημο βιβλίο των νεκρών. Αυτό είναι το σημερινό μας θέμα. Το Νεκρονόμικον θα αναλύσουμε σήμερα. Κάποια άλλη στιγμή θα αναλύσουμε τους παλαιούς, που είναι το περιεχόμενο του Νεκρονόμικον. Μάλιστα, το Νεκρονόμικον είναι ένα πολύ γνωστό βιβλίο, το οποίο το original βέβαια δεν είναι γνωστό πού ακριβώς είναι ή αν υπάρχει, θα το δούμε και στη συνέχεια. Το οποίο το έχω δει και εγώ στο διαδίκτυο, έχω δει ότι υπάρχει μεταφρασμένο, αλλά έχω κάποιους συνδυασμούς στο να το πάρω. Δεν είναι ακόμα σίγουρο. Θα αναλύσουμε το Σικάτα 4.01, θα αναλύσουμε το Μαριάνος Γουέμπ, θα αναλύσουμε το θάνατο της Ελίζα Λαμ, τον άνδρα από το Τόρετ, το πέρασμα Dyatlov, το χειρόγραφο Voynich, τα γλυφικά, τις γραμμές της Νάζκα, το Χρύπτο, τα Ρογκορόγκο, το Τάμαν Σουτ, το δίσκο της Φεστού, η γραμμική Α, το Ντουοσβάμ και αρκετά άλλα τέτοια μυστήρια. Και τώρα, αυτά δεν είναι τόσο επιστήμη. Έχω σημειώσει κάποια θέματα που είναι για επιστήμη. Όπως είναι το Mandela Effect, όπως είναι τα παράλληλα σύμπαντα, μάλιστα τα δύο αυτά έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους, το Mandela Effect και το παράλληλα σύμπαντα. Περιέχει τις σκίες, ούτε αυτό είναι επιστήμη, είναι περισσότερο θέμα του πώς το βλέπει ο καθένας. Και θεωρείς για το θάνατο. Και φυσικά τις επόμενες μέρες, επειδή έχω κάνει την έρευνά μου, θα προκύψουν και άλλα πολλά θέματα. Το δεματάκι που δούμε εδώ πέρα, αυτό εδώ, θα το δούμε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Δεν θα σας πω τι ακριβώς θα γίνει, όταν έρθει η στιγμή θα το δούμε και αυτό και το άλλο που περιμένω. Οπότε, χωρίς να καθυστερούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Το συγκεκριμένο βίντεο θα περιέχει και εικόνες, γιατί θεωρήσα ότι οι εικόνες είναι αρκετά σημαντικές για τη συνέχεια βίντεο αυτό, όπως και όσο όλα τα επόμενα που θα ακολουθήσουν, όχι πάντα εικόνες μέσα στο βίντεο, δηλαδή εικόνες που να τις περιλάβουμε μέσα στο βίντεο, γιατί μερικές φορές έχω και εικόνες που είναι σε τέτοια μορφή, σε χαρτακιού, σε χαρτί δηλαδή. Οπότε, χωρίς να καθυστερούμε, πάμε να ξεκινήσουμε το Νεκρονόμικον. Δεν ξέρω αν μου το ζητήσατε, το βρήκα από μόνος μου. Θεωρήσα ότι μαζί με τα UFO είναι άλλο ένα ωραίο θέμα να συζητήσουμε. Βέβαια, η απόσταση του χρόνου ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το UFO το έκανα τον Μάιο, ενώ αυτό το κάνω τώρα τον Ιανουάριο. Ναι, γιατί έπρεπε να το επεξεργαστώ, έπρεπε να δω αν είναι κατάλληλο και το συγκεκριμένο βίντεο, όπως είναι πρωτοφανώς, είναι και γι' αυτό είναι για τους 18 και μετά. Καθώς έχει κάποια στοιχεία που μπορεί να βάλουν ανθρώπους σε κινδύνο, όπως είναι για παράδειγμα οι επικλήσεις που μπορεί να περιλαμβάνει ένα τέτοιο βιβλίο. Καθώς το βιβλίο αυτό υπάρχει, αλλά όχι το original. Υπάρχουν κάποιες αντιγραφές, επίσης είναι απλά απάτες. Οι οποίες μπορεί να τις βρείτε και ακόμα και στο public και στο κοτσόβολο και στο πλαίσιο παντού.
όπου περιλαμβάνει τέτοια βιβλία. Εγώ δεν το έχω επιχειρήσει ποτέ, καλά τώρα θα μου πεις και τα καταστήματα δεν είναι ανοιχτά για να πάω να το βρω. Απλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το αναφέρω. Θέματα αυτά, όπως επάνω το Mariana's Web που σχεδιάζω να το κάνω, είναι για άνω 18. Το είχα πει και στο βίντεο της ενημέρωσης, το οποίο είχα μιλήσει περισσότερο για τα ενημερωτικά κομμάτια του καναλιού, αλλά και αυτό το συγκεκριμένο, επειδή έχει κάποια σημεία που τα παίζει να είναι λίγο περίεργα, το θεωρώ για άνω 18. Θα το βάλω και στο τίτλο, άνω 18, για να είμαστε όλοι προστατευμένοι. Και προπάνω εγώ ίδιο, γιατί δεν θέλω να γίνω υπαίτιο ούτε για βλάβες υπολογιστέ, ούτε σε κινητά, ούτε σε τάμπλετ, ούτε σε ψυχική υγεία. Γιατί η ψυχική υγεία είναι κάτι πολύ σημαντικό και εγώ δεν θέλω να είμαι υπαίτιο κανένα τέτοια ζημιά ή βλάβη. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Το Οικονομικόν υπότιθεται ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε στη Βαβυλώνα, αλλά όχι μέσα στη Βαβυλώνα. Ο Χάο Φίλιπ Λόφκραφτ ή αλλιώ Λάφκραφτ είναι ο πιο σημαντικός συγγραφέας που ισχυριζόταν κατά και τη ζωή του ότι έχει το βιβλίο στη κατοχή του και συγκεκριμένα ο συγκεκριμένος πολύ γνωστός συγγραφέας φανταστικών ιστοριών δήλωσε το 1924 σε ένα βιβλίο που λεγόταν The Hound ότι το είχε στην κατοχή του. Οι ιστορίες του Lovecraft είχαν να κάνουν με θέματα τρόμου αλλά και το πόσο ασήμαντη και πολύ μικρή είναι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος, μπροστά σε μυθικά όντα για εκείνον, τα οποία ήταν όλα δικές του δημιουργίες, οι οποίοι λεγόντουσαν παλαιοί, ή αλλιώς, όπως ήταν διαφορετικά, the old ones. Τα αγγλικά. Έγραψε πάρα πολλά αρχεία για αυτούς, πάρα πολλά στοιχεία στα έργα του, αλλά δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για αυτούς, αλλά όλα αυτά που ξέρουμε είναι από αυτά που έγραφε ο Lovecraft. Το Necronomicon ή αλλιώς Kitab al-Azif στα Βαβυλωνιακά γράφτηκε από έναν Άραβα το 720, ο οποίος ονομαζόταν Abdul Ahazred. Ο συγκεκριμένος Άραβας ταξίδευσε, σύμφωνα με κάποια αρχεία, έμενε στην Ιεμένη. Ταξίδευσε από την Ιεμένη όπου έμενε μέχρι τη Βαβυλώνα, όπου ανακάλυψε μια μυθική χαμένη πόλη, την πόλη Ιρέμ. Σύμφωνα με κάποια αρχεία, ο τρελός Άραβας έχασε τα λογικά του με αυτά που βρήκε στην πόλη, βρήκε μυστικά, τρομερά μυστικά, τα οποία τον τρέλαναν και όλα αυτά τα μυστικά τα έκανε μια σούμα και τα συνέλεξε και τα έγραψε όλα σε ένα βιβλίο. Το οποίο το ονόμασε Νεκρονόμικον. Βασικά το λέμε εμείς Νεκρονόμικον από τη λέξη νεκρός, που είναι από τα ελληνικά, και έτσι έχει μείνει στην ιστορία, σαν Νεκρονόμικον. Άραβας βρήκε θάνατο το 724, όταν μπροστά στα μάτια περαστικών καταρροκτήστηκε από μια αόρατη οντότητα. Ο Lovecraft, όταν ερωτήθηκε για την αυθεντικότητα των Νεκρονόμικων, αναφέρθηκε ότι ήταν δική του εφεύρεση. Το 950 το Νεκρονόμικο μεταφράστηκε στα ελληνικά και αποτέλεσε σημαντικό ερώτημα για τους φιλοσόφους. Το 1228, σύμφωνα με τον Lovecraft φυσικά, το βιβλίο μεταονομάστηκε και σε λατινικά. Αν και ο συγγραφέας ή αλλιώς ο μεταφραστής, ο Olaus Vornius, έζησε από το 1588 μέχρι το 1624. Οπότε ο ισχυρισμός αυτός για τη μετάφραση είναι αρκετά ανασφαλής. Lovecraft, η αραβική εκδοχή του Necronomicon, εξαφανίστηκε όταν αποκλείστηκε η ελληνική εκδοχή γύρω στο 1050. Στο έργο του, η ανώνυμη πόλη, ή αλλιώς The Nameless City, αναγράφεται μια φράση, η οποία την έχω κρατήσει και εγώ στο μυαλό μου, ότι δεν είναι νεκρό που μπορεί να ψεύδεται. Αλλά με παράξενους ιονούς, ακόμα και το νεκρό θα πεθάνει.
Θα την βάλω στο βίντεο, πως είναι και στα αγγλικά. Αν θέλετε κάποιον να καταλάβετε στα αγγλικά, το βάλω. Δεν έχω πρόβλημα. Το ερώτημα παραμένει. Υπάρχει το βιβλίο και πού βρίσκεται? Ο Λόφκας ανέφερε ότι τα αυθεντικά αντίγραφα του βιβλίου υπάρχουν στο Νεοβρετανικό Μουσείο. Φιλοχή του Παρισιού, στο Χάρβαρτ, στη Μασαχουσέτη, στο Πανεπιστήμιο του Μπένος Άιρες, αλλά στα θρηλυκά αρχεία του Βατικανού. Αλλά σίγουρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν είναι το αληθινό βιβλίο. Φυσικά και δεν θα είναι, αποκλείεται. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και μια άλλη θεωρία. Αν είναι το αληθινό, είναι σήμερα καλά κρυμμένο, αλλά υπάρχει και μια άλλη θεωρία. Ένας μυστικιστής από την Αγγλία, ο Kennedy Grant, ο οποίος ήταν και μαθητής του περίφημου μάγου Aleister Crowley, μίλησε για έναν περίεργο δεσμό μεταξύ του Lovecraft και του Crowley. Σύμφωνα με τον Grant, ο Crowley συνδέονταν με τον Lovecraft μέσω της μαγείας, ενώ ο Lovecraft ανέλησε ότι συνδέονταν με τον Crowley μέσω των παράξενων ονείρων του, γιατί σύμφωνα με κάποια αρχεία ο Lovecraft δημιούργησε τον Necronomicon μέσα από τα περίεργα του όνειρα. Ο Grant ανέφερε ότι το βιβλίο υπάρχει, αλλά σε αστική μορφή, στα ακασικά αρχεία και κάποιος μπορεί να αποκτήσει πρόβαση σε αυτά μέσω κάποιου τελειτουργικού ή ταξιδεύοντας στο κατάλληλο μέρος στα όνειρά του. Τι είναι τα ακασικά αρχεία? Δεν τα έχετε ακούσει πολύ, εγώ τα έχω διαβάσει, ξέρω τι είναι. Ακασικά αρχεία λέγεται ότι είναι ένας πνευματικός κόσμος μέσα στα όνειρα του ανθρώπου, όπου μπορεί να ταξιδέψεις μέσα σε ένα σημείο του σύμπαντος και να βρεις τα αρχεία που κρύβονται μέσα. Οι σκέψεις, τα γεγονότα, οι γνώσεις και διάφορες σκέψεις περνάνε από το μυαλό του ανθρώπου. Δηλαδή, όλες τις σκέψεις που απόκτησε ένας άνθρωπος ποτέ στη ζωή του αποθηκεύονται μέσα στα αρχεία. Είναι σαν βιβλιοθήκη. Τα αρχεία αυτά υπάρχουν, και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν, αν και δεν είμαι μυστικιστής, αλλά μπορεί κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά μόνο μέσα από τα όνειρά του ή μέσα σε αποαστρικές οδότητες ή να αποκτήσει μέσα των αστερισμών. Δεν το θεωρώ πιθανό, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει πρόσβαση μέσα στα αρχαιστικά αρχεία. Υπάρχει το Necronomicon. Τι περιέχεται μέσα στα περιεχόμενά του? Ο Lovecraft αναφέρει ότι το κύριο νόημα του βιβλίου είναι οι παλαιοί, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι παλαιές οδότητες, οι οποίες υπήρχαν επί τη δημιουργία του ανθρώπου. Ανέφερε ότι υπάρχει ένα κενό στη μέση του σύμπαντος, στο οποίο υπάρχουν αρχαίγωνα πλάσματα, που είναι αόρατα σε εμάς και τις ανθρώπινες αισθήσεις μας, που λέγονται παλαιοί. Και μιλάει για τον Θούλου, για τον Γιοκ-Σόθοθ, μιλάει για τον Άζαθοθ, μιλάει για τον Ιαναλαχοντέπ και μιλάει για την Ισνικουράθ. Μιλάει για αυτούς και λέει ότι η ανθρώπινη αίσθηση και το ανθρώπινο είδωλο δεν μπορεί να τους εντοπίσει. Και αυτοί περνάνε απαρατήρητοι όπου θέλουν. Επίσης μιλάει και για μια πόλη που λέγεται Καντάθ, για γιος Καντάπ, και κάποιος μπορεί να ταξιδέψει εκεί πέρα μέσα στα όνειρά του, βρίσκοντας στην πύλη και το κατάλληλο κλειδί. Επίσης περιέχει επικλήσεις για αυτά τα πλάσματα, για τους πιο αρχαίους θεούς του κόσμου μας, όπως υπάρχουν και τρόποι προκειμένου να τους καλέσεις και να τους ξυπνήσεις. Οι περισσότεροι από αυτοί οι παλαιοί υποτίθεται ότι κοιμούνται. Αλλά περισσότερο από τους παλαιούς θα πούμε σε ξεχωριστό βίντεο. Έχω ετοιμάσει ήδη το θέμα των παλαιών, μάλιστα μπορεί να αναλυθεί και σήμερα κιόλας. Να γίνουν δύο βίντεο αναλύσεις, φανταστείτε, τι καλύτερο. Ποια είναι η γνώμη μου τώρα?
Εγώ πιστεύω ότι ένα τέτοιο βιβλίο μπορεί να υπάρχει. Δεν λέω. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι κάτι το οποίο όλοι το σκέφτονται. Εγώ προσωπικά σαν άγγελος πιστεύω ότι υπάρχει. Αλλά σίγουρα θα είναι καλά κρυμμένο. Να ξέρετε όμως ότι μετά τη διασημότητα που απέκτησε τον Οικονόμικον από τα βιβλία του Lovecraft αλλά και πολλούς άλλους συγγραφείς, πολλοί άνθρωποι εκμεταλλεύτηκαν την περιέργεια του κόσμου και έκδωσαν βιβλία με το όνομα Νεκρονόμικον. Αλλά αυτά φυσικά, όπως είπα και στην αρχή, είναι απάτη. Ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να βρει ένα αντίγραφο των Νεκρονόμικων ακόμα και στα public, και στο κοτσόβολο και στο πλαίσιο. Αλλά φυσικά αυτά δεν είναι το αληθινό βιβλίο και όλα αυτά που περιέχει δεν είναι οι αληθινές κατάρρευση. Είναι μια μορφή αντιγραφή, αντίγραφο. Είναι λογικό, δεν το βρίσκω παράλογο. Ένα τέτοιο τρομερό βιβλίο μπορεί να το original δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει, αλλά κάποια μετατέπειτα μεταγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου μπορεί να υπάρχει. Και αν βρεθεί σίγουρα, θα είναι σίγουρα μια μεγάλη ανακάλυψη. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε αυτό το βιντεάκι μας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!